Best 1.73. Best for... Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μέσα σε πολεμικό κλίμα, με καταγγελίες, διαμαρτυρίες αλλά και επεισόδια, τα όσα εξελίσσονται με φόντο το 37ο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ στην Καλαμάτα. Οι εργασίες του συνεδρίου δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει, με τις διαβουλεύσεις να συνεχίζονται και τις καταγγελίες να πέφτουν βροχή. Πάμε να δούμε εμείς τα όσα εξελίχθηκαν πριν από λίγα λεπτά στο ξενοδοχείο Elite City Resort. Μέχρι αυτή την ώρα η όλη κατάσταση και η όλη εξέλιξη ενός συνεδρίου που δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Μιλάμε για το 37ο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Χθες ήταν η επίσημη έναρξη, δεν έγινε ποτέ. Σήμερα ουσιαστικά ήταν η μέρα για τις οποίες θα έτρεχαν οι εργασίες και όλα τα υπόλοιπα. Πάλι δεν έγινε ποτέ. Από το πρωί είναι αυτή η κατάσταση. Από τις 9 το πρωί μέχρι αυτή την ώρα συνεχίζεται αυτό το σκηνικό της έντασης, αυτό το σκηνικό του κλεφτοπολέμου. Λίγο πολύ μέσα σε εισαγωγικά της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε με το 37ο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ στην πόλη της Καλαμάτας και μαζί μας συνάδελφος Γιουρία Ναγκοστοπούλου. Καλησπέρα, Γιουρία. Καλησπέρα, Θέμη. Μαλλιά κουβάρια για μία ακόμη φορά σε ένα ακόμα ζήτημα πολύ κομβικό, θα λέει κανείς, όπως είναι το 37ο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει. Δεν γράφεται ακόμα σαν ιστορία. Προφανώς. Το ζήτημα είναι ότι θα περάσει στην ιστορία, ακόμη και αν δεν γίνει, και μάλιστα με αρνητικό πρόσημο, δεδομένου ότι μιλάμε για ένα συνέδριο πάρα πολύ σημαντικό. Ένα συνέδριο μιας συνομοσπονδίας εργατών, ο ιδιωτικός τομέας ο οποίος βάλεται. Και υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να θίξουμε για να καταλάβει και ο κόσμος την ουσία. Έχει να κάνει με εργαζομένους οι οποίοι είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Επομένως, είτε ΠΑΜΕ λέγεται αυτό, είτε η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ και άλλα συνδικάτα,
θα έπρεπε, θα περίμενε κανείς να υπάρχει ένα πρόσημο τέτοιο, μια κοινή γραμμή, αιτήματα κοινά σε γενικές γραμμές. Δηλαδή το κομμάτι της ανεργίας είναι βασικό. Ανεξάρτητα από το αν φαντάζομαι είναι... ότι για να βρεθούν θέσεις εργασίας, τα συνδικάτα, οι ηγεσίες των συνδικάτων, οι ηγεσίες των συνδικαλιστικών εκπροσώπων μας, θα πρέπει να είναι προς μία κατεύθυνση. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο, τρεις, τέσσερις ή πέντε κατευθύνσεις. Το κομμάτι δηλαδή του να δοθούν λύσεις στα προβλήματα των εργαζομένων πρέπει να εξετάζεται ενιαία. Δεν το βλέπουμε σε αυτή τη φάση. Προφανέστε. Και βλέπουμε ένα τουλάχιστον ψυχροπολεμικό κλίμα που υπήρξε τις προηγούμενες μέρες να γίνεται σε ένα κλεφτοπόλεμο αυτή τη φορά. Η αστυνομία διακριτικά παρακολουθεί την όλη κατάσταση. Είναι αρκετά τα σημεία που πρέπει να παρατηρήσουμε, Θέμη, και της αστυνομίας και του ΠΑΜΕ και της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ και της ουσίας. Η ουσία, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ και αναφέραμε ήδη, είναι ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα στον ιδιωτικό τομέα, στον καιρό της εδρεωμένης ύφεσης σε αυτή τη χώρα, που θα έπρεπε να απασχολούν κοινά από κοινού όλους. Ανεξάρτητα από το αν πρόσκεται στο ΚΚΕ και μιλάμε για τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ ή από το εάν πρόκειται για τους ανθρώπους αυτούς άλλων δυνάμεων, άλλων κομματικών αποχρώσεων ή ιδεολογιών κτλ. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και το παράπονο του κόσμου, αν θέλεις και στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Mm. Ότι καλά, ρε παιδιά, εδώ θα κατατίθενταν σημαντικά ζητήματα. Yeah. Θα τίθενται το επιτάπητο πάρα πολλά θέματα και έχει υπάρξει αυτός ο κλεφτοπόλεμος και αυτός ο παντζουλισμός ανταλλαγής εντυπώσεων κτλ. Και το ζήτημα είναι πολύ απλό. Ποιοι θα εκπροσωπήσουν τους εργαζόμενους στα πραγματικά τους προβλήματα με αυτή μάλλον την δεν κατάσταση. Υπάρχει αυτό το θέμα. Ναι, και δεν ξέρω κατά πόσο τα συνδικάτα σήμερα και οι συνδικαλιστικές τους ηγεσίες εμπνέουν και εντάξει το ζήτημα των απεργιών, της συμμετοχής, της αντιδράσης και όλα τα υπόλοιπα που γίνονται κατά καιρούς. Μπορεί ο κόσμος να βγάλει τα συμπεράσματά του, αλλά φαντάζομαι ότι σε ένα τέτοιο συνέδριο θα έπρεπε να διεξαχθεί, όπως και να έχει, να διεξαχθεί για να βγάλει ο κόσμος τα συμπεράσματά του, το τι ακριβώς συμβαίνει. Το ποιος έχει δίκιο ή δεν έχει δίκιο ή τέλος πάντων. Είναι μια άλλη υπόθεση. Σίγουρα όμως τα σκηνικά με το ξύλο, τους προπυλακισμούς, την ένταση, όλο αυτό δεν κοσμούν το εργατικό κίνημα και δεν κοσμούν και την ίδια την πόλη. Και για να καταλάβει ο κόσμος έτσι δύο λόγια για την ουσία τη δική τους που έχει αυτό το αποτέλεσμα και θα κρίνει ο τηλεθεατής αν είναι η ουσία η πραγματική. Έχουμε κάποιους συνέδρους, περίπου 350 άτομα που είναι αυτή τη στιγμή στην Καλαμάτα. Ανάμεσα σε αυτούς περίπου 65 άτομα είναι από το ΠΑΜΕ. Πρόσκειται στο ΠΑΜΕ. Εκλεγμένοι σύνεδροι, λέει μία πλευρά. Μοιράστηκαν κάρτες όπου να είναι από τις καμαριέρες, λέει η πλευρά του ΠΑΜΕ. Πάμε το οποίο μέσα στην εβδομάδα κατήγγειλε και νόθους αντιπροσώπους σε ό,τι αφορά το συνέδριο. Πραγματικά. Ωστόσο, για τον αριθμό, δεν έχουν να πούν και κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, σήμερα κάποιοι από αυτούς γυρίζουν και λένε ότι εάν ήταν εδώ και μετρούσαν καλά τους ανθρώπους και ταυτοποιούσαν να δουν είναι σωστά οι σωστοί συνέδροι στο σωστό χώρο εκείνη τη στιγμή, θα έβλεπαν ότι πάλι θα ήταν λιγότεροι από το ΠΑΜΕ. Άρα, πάλι λιγότερη βαρύτητα θα είχε ψήφος τους. Άρα, χάνεται η ουσία έτσι κι αλλιώς. Εγώ εκτιμώ ότι είναι όλο αυτό δημιουργία εντυπώσεων και ίσως αν το θέλεις να έπρεπε να υπάρξει αντίδραση ουσιαστική αλλού, εκεί που λαμβάνονται αποφάσεις και σε δεύτερο χρόνο στην κάθε ΓΕΣΕΕ. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι, όπως είπες πολύ σωστά, δεν υπάρχει η αστυνομία, η παρουσία της αστυνομίας όπως θα θέλαμε όλοι και θα ήθελαν, το είπε και αντιπρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, το ανέφεραν πάρα πολύ. Και προσωπικά πήγες και εσύ στο Ελίτ, είδες τι γίνεται. Υπήρχαν 3-4 αστυνομικοί κάποια στιγμή έξω από το ξενοδοχείο και μέχρι εκεί. Όταν υπάρχει μία ολόκληρη εβδομάδα, πάρα πολλοί λόγους που γίνεται για αυτό που θα ακολουθήσει. Συζητήσεις, επισυζητήσεων, συνεντεύξεις, θα αντιδράσουμε, θα κάνουμε αυτό και αυτή η κατάσταση είχε φωτογραφηθεί. Δεν μπορεί η αστυνομία να είναι απούσα. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Στο κομμάτι που έχει να κάνει με το να παρακολουθεί διακριτικά ένα συνέδριο που γίνεται για τους εργαζόμενους, φαντάζομαι ότι και η ίδια η αστυνομία θα πρέπει να είναι παρούσα συμμετοχικά, να το πω έτσι, στο συνέδριο. Όμως, στο κομμάτι των προπυλακισμών, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαν όλα αυτά να είχαν προβλεφτεί για να μην υπάρξουν προπυλακισμοί. Το κλείνω εδώ, γιατί φαντάζομαι ότι θα εξελιχθεί και τις επόμενες ώρες. Η κινητοποίηση του ΠΑΜΕ είναι δυναμική στα πλαίσια του συνεδρίου. Τα στελέχη του ΠΑΜΕ θέλουν να μην γίνει το συνέδριο αυτό με την υπάρχουσα σύνθεση. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι ανανέωσαν το ραντεβού τους για αύριο και μένει να δούμε αν τελικά θα διεξαχθεί αυτό το συνέδριο. Μέχρι στην την Κυριακή Καλαμάτα. Έτσι θα πάει, οπότε και θα έκλεινε. Δεν νομίζω να γίνει ποτέ. Και στα πλάνα βλέπουμε και τα βλέπουν και οι τηλεθεατές. Να ορίστε.
στελέχη Καλαματιανή, μέλη του ΠΑΜΕ, που δεν είχαν κανένα, για να είμαστε ειλικρινείς και το παραδέχονται και οι ίδιοι, κανέναν λόγο παρουσία σε αυτό το συνέδριο. Προφανώς όμως αντιδρούν και για να μπλοκάρουν τη διαδικασία. Γιατί σύμφωνα με τα στελέχη του ΠΑΜΕ υπάρχουν και νόθοι αντιπρόσωποι μέσα στην όλη συνεδρίαση. Αυτά είναι ζητήματα που έπρεπε νωρίτερα να έχουν ξεκαθαριστεί και όχι να φτάνουμε στην ουσία ενός συνεδρίου που είναι πάρα πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, για τα προβλήματα των εργαζομένων και που τα προβλήματα των εργαζομένων έπρεπε να είναι στο επίκεντρο. Όταν ακούμε για την ποιότητα της εργασίας, ότι είμαστε στην τελευταία θέση, όχι στην Ευρώπη, διεθνώς, του κόσμου, σε επίπεδο ποιότητας εργασίας, καταλαβαίνει ότι τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά. Το θέμα είναι τι λύσεις θα ακουστούν και αυτές οι λύσεις δεν ακούγονται. Και μόνο αυτό υπόθηκε μέχρι τώρα. Ναι. Μόνο αυτό που είπες εσύ αυτή τη στιγμή από τον κύριο Γούλα, δεν θυμάμαι, μόνο αυτό υπόθηκε. Τίποτα άλλο. Δηλαδή ήρθαν και κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπεις. Ήρθαν 400 άνθρωποι, συν 200 δημοσιογράφοι από εδώ από εκεί, τα μέλη των επιστολών, των αποστολών, και έχουμε έναν αριθμό περίπου 600 ατόμων που είναι σε μια νεκρή περίοδο για την Καλαμάτα, που θα πιούν τον καφέ τους, που θα φάνε, που θα μείνουν σε ξενοδοχεία. Και έχουμε αυτή την εικόνα και γινόμαστε περίγελος για μία ακόμη φορά, ενώ έχει χαθεί και η ουσία. Λοιπόν, την αλήθεια προφανώς θα την κρίνει ο κόσμος που βρίσκεται και σε ποιο σημείο και σε ποια θέση. Εμείς μεταφέρουμε τα γεγονότα και προς αυτή την κατεύθυνση πάμε να συνεχίσουμε να δούμε και τα υπόλοιπα γεγονότα που εξελίσσονται σε επίπεδο περιφέρεια. Σε διαρκή εκκρεμότητα οι αποφάσεις γύρω από τη διαχείριση των απορριμμάτων, που με φόντο τους χειρισμούς από την απερχόμενη περιφερειακή αρχή, η κατάσταση μοιάζει διαρκώς να μετατίθεται. Οι τελευταίες εξελίξεις γίνουν και αυτές ζητήματα όσον αφορά την ομότητα, με την κατάσταση να πυροδοτείται ξανά, καθώς οι αναγκαστικές απολωτριώσεις μπαίνουν σε διαδικασία αμφισβήτησης των αποφάσεων. Προεκτάσεις θα δείτε στο επόμενο βίντεο για το τι τελικά συνέβη, όπως και για τον τρόπο με τον οποίο το σώμα αντιλαμβάνεται τα έργα στην Πελοπόννησο. Και μέσα σε όλα, το σκηνικό που για μία ακόμη φορά έχει να κάνει με τους χειρισμούς της Περιφερειακής Αρχής και του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο δικηγόρος Στάκης Γατσόπουλος και πρώην Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου στάθηκε στα όσα έγιναν την περασμένη Τρίτη, σημειώνοντας πως είναι καταφανώς άκυρες οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις απαλωτριώσεις. Και αυτό γιατί το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του, μετά από πρόταση του Προέδρου του με απόφασή του, διέκοψε αυτή για τη Δευτέρα 18 Μαρτίου, όπως προκύπτει άλλωστε και από το οπτικοακουστικό αρχείο. Θέματα τα οποία διακόπτω με τη συνένεσή σας και την ψήφο σας την ομόφωνη για τις 18 του μηνός, ημέρα Δευτέρα το απόγευμα. Η ώρα θα σας ανακοινωθεί. Στο οπτικοακουστικό λοιπόν της συνεδρίασης, ο κύριος Στρατηγάκος σημειώνει πως αυτή διακόπτεται και συνεχίζεται για τις 18 του μήνα. Επομένως, κηρύσω με τη συγκατάθεσή σας την λήξη της σημερινής διακοπής, τη διακοπή της σημερινής συνεδρίασης. Με κάποιον τρόπο, που σίγουρα εγείρει ερωτήματα, η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα την επομένη στις 13. Και θα τη συνεχίσουμε όπως προανέφερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσα σε όλα έχει ενδιαφέρον να δούμε ορισμένα παρελειπόμενα από την συνεδρίαση. Εκεί όπου διαφαίνεται το πώς αντιλαμβάνονται στην Περιφερειακή Αρχή τα έργα. Εντάξει ένα έργο για το δρόμο για ένα σκηταριό στη Μονή Μπούρα και σήμερα κάνει προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Μεγαλόπολης για να γίνει το έργο αυτό. Ο κ. Γιανακούρας φέρνει την προγραμματική σύμβαση για το δρόμο σε ένα μοναστήρι και σημειώνει πως πρέπει να περάσει το έργο, μια και το Σάββατο θα το επισκεφτεί. Το Σάββατο, κύριε Πρόεδρε, γιορτάζει η Μονή και θα επισκεφθώ τη Μονή και θέλω να. Εντάξει, αυτό είναι και λίγο και ιδιωτικό. Και δημόσιο αλλά και ιδιωτικό. Ενώ είστε αντιπεριφερειάρχη. Ανακαλέσει άμεσα ο κύριος Γιανακούρας. Δεν φέρνει το έργο επειδή το έχει τάξει. Δεν άκουσα. Θα πάει, είπε. Τα συμπεράσματα δικά σας. Τώρα τι να πει κανείς. Τα είπαμε και χθες. Πραγματικά είναι. Δεν θα το πούμε το για γέλια, γιατί πρόκειται και ένα θεσμό που πρέπει να τον πάρουμε στα σοβαρά. Και μάλλον περισσότερο έπρεπε κάποιοι άλλοι να τον έχουν πάρει στα σοβαρά. Αλλά εκ του ρόλου τους δεν τον παίρνουν στα σοβαρά. Αλλά είναι για κλάματα. Και για κλάματα έτσι όπως εξελίσσεται σε μια σειρά από ζητήματα, όπως και είναι γι' αυτό και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Γιατί με τις δικές τους προχειρότητες, αν όχι με την ανικανότητα, έχουν καταφέρει να συζητάμε για αυτό το θέμα εδώ και 9 χρόνια και να μην υπάρχει ουσιαστική λύση. Δηλαδή, αν κάποιος πει ότι αυτό το έργο είναι μονόδρομος, τουλάχιστον θα έπρεπε να είχε τρέξει. Ή διαφορετικά να έχουμε δει άλλες λύσεις. Μαζί μας να καλησπέρισουμε, έχουμε και την συνάδελφο του Γιούλη Παπαδοπούλου από το Ορθολογικά Blogspot. Καλησπέρα, Γιούλη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε σε ένα Γιουργία, γιατί πραγματικά είναι σκηνικά απείρου κάλους, εγώ θα πω, ομορφιάς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Η προχειρότητα συνεχίζεται και βλέπουμε ότι αυτή την προχειρότητα για τον έναν ή τον άλλον τρόπο την πιστώνεται ο κόσμος. Δηλαδή, στο αποτέλεσμα, στο έργο, στην παραγωγή. Όπου και να το δει κανείς. Ας πάρουμε αυτή την υπόθεση των απορριμμάτων, που για μία ακόμη φορά
έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους στο επίπεδο της προχειρότητας. Που πέρα από τα απορρίμματα είναι και το ΕΣΠΑ και όπως είπες είναι πάρα πολλά που το ένα σαν κρίκος στην ίδια αλυσίδα έρχεται να σπάσει και να αποδείξει πραγματικά το αυταπόδεικτο. Μια και μιλάμε για αυτήν την συνεδρίαση για να καταλάβει και ο κόσμος, υπάρχει ένα story πίσω από όλο αυτό και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το τι ακριβώς συμβαίνει ανεξάρτητα από το ποιον ψηφίζει, τι πιστεύει και τι θα ήθελε ο καθένας από εμάς. Ξεκινάμε λοιπόν μετά από πάρα πολύ καιρό με το θέμα των επιτάξεων, λες και είμαστε σε πόλεμο, των αναγκαστικών απολωτριώσεων, ενώ ήδη έχουμε ένα αντίστοιχο έργο στην Ήπειρο που έχει τελειώσει ήδη με τον ίδιο τρόπο. Μπορώ να σου πω ότι χθες μπήκε και σε επίπεδο εμπορικής εκμετάλλευσης, έτσι λέγεται η ορολογία της λειτουργίας του έργου. Άρα νομίζω ότι και αυτό από μόνο του είναι ικανό για να μας οθήσει στο να βγάλουμε συμπεράσματα. Και ερχόμαστε λοιπόν να γίνει μια συνεδρίαση πριν από μερικές ημέρες, στις 12 του μηνός. Θα θυμούνται και οι τηλεθεατές όλα όσα είχαν προηγηθεί με την αποχή των μειοψηφιών και την αναφορά τους. Τα είχαν πει και στο ραδιόφωνο του Best. Όλα αυτά τέλος πάντων ότι ήθελαν για τους δικούς τους λόγους που είναι και λογικοί γιατί έρχονται εκλογές και θα έχουμε μια νέα αρχή ακόμη και αν αυτή είναι του κυρίου Τατούλη η οποία νομιμοποιείται πια σε 3 μήνες να προχωρήσει το συγκεκριμένο θέμα με τα όποια καλά και κακά του. Και ο κύριος Στρατηγάκος όταν τελειώνει αυτή η συνεδρίαση λέει ότι θα συνεδριάσουμε στις 18 του μηνός. Ναι, το ακούσαμε. Δεν νομίζω ότι έχουν μπει μοντασγέρες. Η μετάβαση, η live μετάβαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν. Τώρα τι άλλο. Υπάρχουν πολλές μονταζιέρες πολλών ειδών. Ναι, ας κρατήσουμε την αλήθεια όμως. Και ας αφήσουμε τις μονταζιέρες από εκεί και από εδώ. Να δούμε κάπου στη μέση που βρισκόμαστε εμείς και καταγράφουμε τα γεγονότα και λέμε όσα έχουν όπως ακούσαμε να μιλά και να το αναφέρει ο ίδιος ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όχι μόνο δεν γίνεται στις 18 λοιπόν, δεν έχει έρθει και 18, πόσο έχει μήνες, αλλά πάμε στην επόμενη μέρα και μια και μίλησες για προχειρότητες και για πρόβλημα στην κανονικότητα και για λάθη που δεν ξέρω πόσο λάθη είναι ή επί τούτου, έρχεται η συνεδρίαση αυτή, γιατί δεν ξέρουμε πως είναι κάτι διαφορετικό από προχειρότητα, Θέμη, ακόμη χειρότερο, να γίνει την επόμενη μέρα. Αφού το θέμα δεν συζητήθηκε την ώρα που ήταν να ζητηθεί, πηγαίνει για το τέλος και τον κύριο Στρατηγάκο να μας θυμίζει έναν κανονισμό ο οποίος έλεγε ότι απειλητικά θα πάμε στη διαγραφή ενδεχομένως μέχρι και αυτό προβλέπει. Ναι, όσοι τέλος πάντων απήχαν, μην ξεχνάμε, τους είχε στείλει και ραβασάκια. Έτσι. Αυτό βέβαια όπου μας συμφέρει συμβαίνει. Ναι. Γιατί είδαμε ότι τελικά πραγματοποιήθηκε αυτή η συζήτηση με ανθρώπους που απήχαν πολύ περισσότερες από 3 συνεχόμενες φορές. Αλλά εκεί δεν εφαρμόστηκε ο... Ναι. Ναι. Εκεί δεν εφαρμόστηκε ο κανονισμός, ούτε τραβήχτηκε κανένα. Πρόεδρος αλακάρτ, μπορώ να σου πω, κανονισμός αλακάρτ και προφανώς και τον κανονισμό ο ίδιος ο κύριος Στρατηγάκος είναι αδιάβαστος. Για μία ακόμη φορά. Νομίζω το είπαμε και προχθές. Τώρα ο κύριος Κερβάσιλας έχει να απαντήσει πάρα πολύ καιρό. Το είπε και ο άνθρωπος. Συνειδητά απήχα. Μήνες λέει. Συνειδητά απήχα. Το είπε ο άνθρωπος. Αλλά δεν εφαρμόστηκε. Λοιπόν, ο κανονισμός, για κάποιους δεν εφαρμόστηκε ο κανονισμός. Όμως ο κύριος Στρατηγάκος ήθελε να εφαρμόσει τώρα τον κανονισμό και μάλιστα τον παρακινούσε η κυρία Νικολάκο, όσοι το θυμώνται. Τράβαγε, να το πω έτσι, πολιτικά από ταυτή τον κύριο Στρατηγάκο να εφαρμόσει τον κανονισμό. Όπως και όφιλε ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου βέβαια. Αλλά ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έχει ξεχάσει το θεσμικό του ρόλο και φαίνεται ότι λειτουργεί πολύ περισσότερο ως εκπρόσωπος της παράταξης Τατούλη, γιατί δεν μπορεί να πει κάτι άλλο κάποιος, αν θα διαβάσει αυτήν την, κατά την προσωπική μου άποψη, κατάπτυστη ανακοίνωση ενός Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου. Μπορούσε ο Σιλίας Στρατηγάκος, ως Περιφερειακός Σύμβουλος, να βγάλει οποιαδήποτε ανακοίνωση. Και πραγματικά μπορούσε να βγάλει οποιαδήποτε ανακοίνωση. Βέβαια, έβγαλε μια άλλου είδους ανακοίνωση, που αν νομίζει ο κ. Στρατηγάκος ότι αυτό το ύφος εκπέμπει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με αυτούς τους χαρακτηρισμούς για τον κύριο Στρατηγάκο. Είναι του κύριου Στρατηγάκου να αφήσουμε ένα ερωτηματικό. Ναι. Τώρα τι να σου πω. Το υπογράφει, αλλά είναι. Το υπογράφει τουλάχιστον. Γιατί είναι όροι που τους έχουμε δει και αλλού. Ωραία, για να ρωτήσω τη Γιούλη. Γιούλη, σκηνικό να μην το πω έτσι από γνωστό. Από τα. Τέλος πάντων, από γνωστή ατάκα η οποία υπάρχει τώρα στο τέλος. Λοιπόν, αλλά θα σου πω ότι η πραγματικότητα λίγο πολύ. Είναι λυπηρή, έτσι όπως εξελίσσεται, για την περιφέρεια Πελοποννήσου, για την εικόνα της περιφέρειας Πελοποννήσου, έτσι όπως βγαίνει προς τα έξω, για την όποια διαχείριση σε οποιοδήποτε θέμα. Παίρνω λίγο το θέμα της διαχείρισης
σε αυτό το θέμα με τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις, τις επιτάξεις που συζητάμε εν έτη 2019. Ακούστε, ο κύριος Στατούλης δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο σαν πολιτικός. Από όπου έχει περάσει έχει κάνει μόνο αυτό. Διάλυση. Διέλυσε τη Νέα Δημοκρατία, διέλυσε στο Υπουργείο Πολιτισμού ό,τι είχε ξεκινήσει να κάνει, πριώνησε την καρέκλα του Πρωθυπουργού που τον έκανε Υπουργό Πολιτισμού και άλλα πολλά. Αυτός είναι ο ρόλος του κ. Στατούλη ως πολιτικού. Ευαγγελίζεται και αυτοϊμνείται μόνος του και ευαγγελίζεται έργα τα οποία ακούγονται μεγαλόπνοα, μεγαλεπίβολα και τα πιστεύουν κάποιοι και του διαθέτουν και χρήματα πολλά. Και το αποτέλεσμα είναι μια μεγάλη φούσκα η οποία σκάει κάποια στιγμή. Και είναι η ώρα να σκάσει τώρα. 8 χρόνια με αυτό το ΣΔΙΤ έχουμε ακούσει τα μύρια όσα όσοι ήμασταν από την αρχή αντίθετοι, γιατί βλέπαμε το φιάσκο αυτής της ιστορίας. Γιατί όταν ένα έργο ξεκινάει με ανύπαρκτη τιμία εκ των συμβαλωμένων εταιριών, καταλαβαίνεις τι σοβαρότητα έχει. Αλλά παρόλα αυτά διατίθενται τα εκατομμύρια, ανεξέλεγκτα πορεύεται και καλπάζει το άλογο, το άτι που λέγεται Τατούλης και τα έχει όλα δικά του από το 10, από εποχή Σπάγκαλου, ό,τι ζήταγε το έπαιρνε. Και πάρτε τώρα την Πελοπόννησο. Την Πελοπόννησο την πρώτη σε χωματερές, την βουλιαγμένη στο σκουπίδι, να παριστάνει τη μυθική. Ναι, Γιούλη, να σε ρωτήσω, πραγματικά μου προξενεί εντύπωση και σε διακόπτω εδώ. Ο εκφυλισμός της πολιτικής, ο εκφυλισμός της αιρετής δευτεροβάθμια διοίκησης και ο εκφυλισμός της διαχείρισης των σκουπιδιών. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιούλη. Επειδή πραγματικά το άκουγα το προχθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο στη ζωντανή του μετάδοση και είναι πραγματικά να απορρεί κανείς. Αυτές οι υπηρεσίες, αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί και βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις και αποφασίζουν και ψηφίζουν, μπορεί ένας από αυτούς, και προκαλώ τον κύριο Στρατηγκάκο, τον αγαπητό κύριο Στρατηγκάκο, να βγει και να μας πει πού πάνε, βρε παιδί μου, τα σκουπίδια αυτές τις ημέρες, σήμερα που μιλάμε, πού πάνε τα σκουπίδια, πού πήγανε σήμερα τα σκουπίδια. Στις χωματερές, κύριε. Να μας το πει, γιατί δεν το λένε, ντρέπονται. Στις χωματερές, δεν ξέρω πού πάνε. Αλλά γιατί δεν μας λένε πού πάνε. Να μας πούν που πάνε τα σκουπίδια. Υπό την ανοχή ορισμένη. Εσείς κλείσατε, υποτίθεται, τη Μαραθώλακα, την αποκαταστήσατε και γύρω από τη Μαραθώλακα, σε καταπατημένο παράνομα και αποψηλωμένο δάσος του Ταϊγέτου, έχετε κάνει μια δεύτερη Μαραθώλακα. Και δεν μιλάει κανείς. Είναι δημιουργήματα του κύριου Τατούλη. Έλεγε τον κύριο Νίκα Μαθία των Σκουπιδιών τη μία μέρα και την ίδια μέρα του έδινε έκτακτη ανάγκη για να μπει ο Μπόμπολας στο καταπατημένο δάσος, γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να πάρει πρωτόκολλο εγκατάσταση σαν εργολάβος από δημοπρασία νόμιμη μέσα στο παράνομο δάσος. Με έγγραφα του Δασαρχείου Καλαμάτας αυτά που σας λέω. Όλη η Πελοπόννησος λειτουργεί με παράνομες χωματερές. Δεν έχει γίνει ούτε ένα έργο ενδιάμεσης διαχείρισης που είναι υποχρέωσή του να κάνει. Και με μεταφορά απορριμμάτων και με μεταφορές να πηγαίνουν πέρα από τα σκουπίδια. Έχουν, ακούστε με, το σκουπίδι είναι η μεγαλύτερη μπίζνα που λένε και στην πιάτσα του αιώνα. Αυτή τη στιγμή το μαύρο χρήμα που κινείται, το κρατικό χρήμα που κινείται μαύρα δεξιά και αριστερά με υποτιθέμενες δημοπρασίες, είναι μυθικών διαστάσεων. Έτσι, αν κάτσουμε και το αποτιμήσουμε, θα τρελαθούμε μόνοι μας. Εμείς έχουμε τη χωματερή στο 1,5 χιλιόμετρο από την πόλη και οι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ φεύγουν βροχή. Και δεν μαζεύουν ούτε καν τα απορριμματοφόρα του Δήμου τα σκουπίδια. Τα μαζεύανε οι ιδιώτες μέχρι πρώτη. Τώρα αυτά τα σκηνικά που τέλος πάντων πάει να εξελιχθεί μια κατάσταση, όποια και είναι αυτή, με τα άσχημα, τα στραβά ή οτιδήποτε και τα λοιπά. Ποια εννοείται κατάσταση? Λοιπόν, τις απαλωτριώσεις. Όχι, εννοώ γενικά για το έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γενικά το αναφέρω. Έτσι όπως εξελίχθηκε αυτή και φτάνουμε στην προχθεσινή συνεδρίαση με αυτά που τα ακούσαμε. 12 συνεδρίαζε, 18 διακόπτουνε, 13 γίνεται το περιφερειακό. Εκεί τι συμβαίνει? Εκεί το μόνο που συμβαίνει είναι ότι για μια ακόμα φορά αποδεικνύουν ότι όχι μόνο δεν σέβονται το θεσμό που εκπροσωπούν, όχι μόνο ότι έχουν κάνει χαρτοπόλεμο την νομοθεσία και τους κανονισμούς του λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και τον ίδιο τον Καλλικράτη βάσει του οποίου λειτουργεί ακόμα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν σέβονται πολίτες, δεν σέβονται υπηρεσίες, δεν σέβονται τα χρήματα που διαχειρίζονται, δεν σέβονται τίποτα.
Διαλύεται το Περιφερειακό Συμβούλιο με τη δήλωση του Προέδρου και τη σύμφωνη γνώμη των παρόντων ότι συνεχίζουν στις 18 του Μαρτίου και στις 10 παρα 10 το βράδυ εμφανίζεται σημείωμα ενημερωτικό του Προέδρου προς τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, τα οποία καλούνται για την επόμενη μέρα. Πού τους καλεί ο κύριος Στρατηγάκος στο πάρτι των γενεθλίων του, που του άλλαξε ώρα, στο τραπέζι που κάνει σπίτι, στον κήπο του σπιτιού του. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει ολομέλεια η οποία το αποφασίζει. Ήταν παρόντες οι άνθρωποι και άκουσαν για 18 του μήνα. Και φεύγουν και την άλλη μέρα είναι ξανά εκεί για τις 13. Αυτά, μου επιτρέπετε, θα το πω και έχει την οποιαδήποτε επίπτωση αυτό που θα πω. Αυτά είναι καραγκιοζηλίκια, δεν είναι διαδικασίες αιρετών. Θα έπρεπε να ντρέπεται οποιοδήποτε, όχι έγραψε το κείμενο, ας το έγραψε όποιος θέλει. Οποιοδήποτε πήγε και το υπέγραψε. Και εν προκειμένου ο κύριος Στρατηγάκος. Γιατί μπορεί να έχει διοικητικό προϊστάμενο και πολιτικό τον κύριο Τατούλη, αλλά η δική του υπογραφή τον εκθέτει. Δεν το υπέγραψα εγώ αυτό το κείμενο. Όταν ο ίδιος με τη δική του φωνή είναι καταγεγραμμένη ο ορισμός, καταγεγραμμένη η ημερομηνία 18 Μαρτίου. Αυτά τα πράγματα είναι ανίκουστα. Και έχουν το θράσος να βγαίνουν και να λένε ότι θα μπει, μα βγαίνει ο κύριος Σαδούλης και λέει θα μπει η τέρνα. Ας μπει η τέρνα. Χωρίς έγκριση, χωρίς υπογραφή έγκρισης έναρξης της σύμβασης, ας μπει η τέρνα. Πού θα μπει η τέρνα. Πού θα μπει η τέρνα. Δηλαδή αυτό το παιχνιδάκι με την τέρνα 8 χρόνια τώρα, το γελάνε και τα ίδια τα σκουπίδια στο τέλος. Γελάνε και τα σκουπίδια μόνο τους. Άμα πάμε να τα ρωτήσουμε, θα σκάσουν στα γέλια. Λοιπόν, δεν έχουμε δει ούτε μία σοβαρότητα, ούτε μία υπόθεση να βαδίζει νόμιμα από το καλημέρα σας. Για να πάμε και σε ένα άλλο ακόμη ζήτημα και να έρθω στο Γεωργία. Τώρα, ακούσαμε τον κύριο Γιαννάκουρα και πραγματικά ήταν πολύ χαρακτηριστικό το στιγμιότυπο. Εντάξει. Νομίζω ότι αν θα το αναζητήσει λίγο, κανείς λίγο στη μνήμη του, θα φέρει και στο μυαλό του και γέλιο και άλλα συναισθήματα με τη λογική ότι εδώ λένε για μια προγραμματική σύμβαση που πρέπει να γίνει με το Δήμο Μεγαλόπολης για το δρόμο. Για το μοναστήρι που θα πάει να το επισκεφτεί το Σάββατο. Για ένα μοναστήρι, όχι για το μοναστήρι, τέλος πάντων κάτι κοντά στο μοναστήρι. Ναι, για το σκηνάριο, όπως αναφέρθηκε, να κρατήσω έτσι μια επιφύλαξη. Για να πάει στη γιορτή ο κύριος Γιαννάκουρας. Λοιπόν, να περάσει η προγραμματική, γιατί έχει και το Σάββατο να πάει στη γιορτή, λέει, στο μοναστήρι. Να αναγνωρίσει. Δηλαδή, αυτό είναι το επίπεδο, για να το καταλάβουν οι Πελοποννήσιοι. Και γελάμε. Αυτό είναι το επίπεδο του Περιφερειακού Συμβουλίου και με αυτόν τον τρόπο λαμβάνουν αποφάσεις για το αύριο της Πελοποννήσου. Με τα καμπαναριά, τους δρόμους, τα δρομάκια, τα εργάκια. Ακούμε τη συνέχεια τη καταγγελία για ρουσφέτια, για το ένα, για τ' άλλο. Εγώ στέκομαι σε αυτό που άκουσα. Και πραγματικά εμένα, τουλάχιστον, μου προκαλεί θυμηδία. Τουλάχιστον, Γεωργία. Και να συμφωνήσει και η Γιούλη Παπαδοπούλου σε αυτό, νομίζω τουλάχιστον όλοι θα συμφωνούμε, ότι και να το αναγνωρίσουμε. Είναι όμως πολύ έξυπνος ο κύριος Στατούλης, ο οποίος αμέσως το κατάλαβε και προσπάθησε να το γυρίσει χαριτολογώντας, ναι, κτλ. Ότι δεν είναι τάξιμο, απλά θες να πας να προσκυνήσεις για βοήθειά σου. Ναι, το ζήτημα λοιπόν, είναι ότι. Απλά έτυχε να παρακολουθεί το Γιαννάκουρα που μίλαγε εκείνη την ώρα. Αλλιώς θα έκανε άλλου τύπου σχόλια. Το ζήτημα είναι ότι είναι ξεκάθαρα ορισμένα πράγματα και ευτυχώς που μεταδίδονται και ζωντανά αυτές οι συνεδριάσεις και μένουν και μπορεί να βγάζει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Έχει καταγγελθεί πάρα πολλές φορές από πάρα πολύ κόσμο και είδαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Νίκα, για τον οποίο, όπως είπε και η Γιούλη Παπαδοπούλου νωρίτερα, είχε πει αντίστοιχα πολλά ο Πέτρος Στατούλης. Νομίζω ότι όλα αυτά μιλούν από μόνο τους. Αν τελικά υπάρχει και η πρόθεση της οικογενειοκρατίας και τα ρουσφέτια και όλα τα υπόλοιπα, ήταν ξεκάθαρη η δήλωση του κύριου Γιαννάκουρα για το μοναστήρι. Δεν χρειάζεται να λες πολλά στην προκειμένη περίπτωση, Θέμη. Φαίνονται και μιλάνε τα πράγματα από μόνα τους. Όπως φαίνεται και μιλάει και την η απορριφητικότητα του ΕΣΠΑ και το σημείο. Ναι, επειδή τώρα και το σημείο που είναι ο δρόμος. Θα πάω σε ένα θέμα που προκαλεί τώρα σε λίγο τη Γιούλη. Θα ρωτήσω εσένα για το ΕΣΠΑ. Αν θυμάμαι καλά, Γεωργία, η κυρία Νικολάκου, επειδή την έχω φιλοξενήσει και πάρα πολλές φορές στην εκπομπή,
Παλιά, γιατί τώρα δεν γίνεται. Τώρα έχω εμπάργο, εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ελπίζουμε τέλος πάντων να την φιλοξενήσουμε ξανά με την όλη δημοκρατική διάσταση την οποία τη διακρίνει σε ό,τι αφορά τον χειρισμό των μέσων ενημέρωσης και την πολυφωνία, ή ελπίζουμε να την φιλοξενήσουμε και ως δημοσιογράφο. Εδώ. Όλοι λοιπόν. Είστε. Ή είναι ελπίζουμε, λέω, να τη φιλοξενήσουμε και ως δημοσιογράφο, Γιούλη. Θα πρέπει να έρθει με τα διαπιστευτήρια της, γιατί όταν εγώ πήγαινα να διαπιστεύω την περιφέρεια, μου ζήταγε διαπιστευτήρια. Α, ωραία. Δεν της αρκούσε ότι έχω τελειώσει ιατρική. Ήθελε και διαπίστευση ότι μπορώ να της κάνω ερώτηση δημόσια. Λοιπόν, ωραία. Εγώ πάντως ξεπερνώ το διαπιστευτήριο το τοπικό. Μπορεί να έρθει εδώ και ως δημοσιογράφος. Για να μην αισθάνεται ότι έρχεται ως μέλος της Νέας Πελοποννήσου. Μπορεί να έρθει και ως δημοσιογράφος. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή συζητούσαμε την κυρία Νικολάκου, κάθε φορά που γινόταν μια συνεδρίαση, δεν θυμάμαι δε πίν πώς τα λέγανε όλα αυτά τα πράγματα, λοιπόν, και κάθε φορά που έβγαινε μια ανακοίνωση από το Υπουργείο, ήταν αυτή που λέγανε τέλος πάντων ο κύριος Ατούλης και η κυρία Νικολάκου ότι είμαστε πρωταθλητές. Πρέπει, παιδιά, εμείς τρέχουμε το ΕΣΠΑ με χίλια. Έχουμε κάνει overbooking, να θυμάστε overbooking. Έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο. Έχουμε καταναλώσει σε εισαγωγικά και το ΕΣΠΑ της επόμενης περίοδου, μας λέγανε. Δεν ξέρω τώρα μην έχουν καταναλώσει και το ΕΣΠΑ του 2030. Η πραγματικότητα τους διαψεύδει και τους διαψεύδει με κάθε τρόπο. Γιατί είμαστε κάτω από τη βάση και σε αυτό το θέμα. Όχι σε αυτό το θέμα, και σε αυτό το θέμα. Και είμαστε τελευταίοι, και προσέξτε αυτό, στο ποσοστό ένταξης έργων. Η Πελοπόννησος είναι τελευταία στο ποσοστό ένταξης έργων. Τώρα, πότε θα τρέξουν το ΕΣΠΑ, και αν περιμένουν με το έργο που έχει να κάνει με την διαχείριση των απορριμμάτων να καταναλώσουν ένα μεγάλο ποσό για να καταδείξουν ότι είμαστε σε μεγαλύτερο βαθμό απορρόφησης, τότε τι να πει κανείς. Ο κόσμος μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για το τι ακριβώς συμβαίνει σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου. Υπάρχει και μια ανακοίνωση από τον Θανάση τον Πετράκο με αριθμούς και στοιχεία και νομίζω ότι έχουν τη δική του σημασία. Επί 9 συναπτά έτη, λοιπόν, ο κύριος Στατούλης, όπως ξέρουμε όλοι, 7η θέση στις 13 περιφέρειες της χώρας, ό,τι έχει να κάνει με την απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τα κονδύλια 23,8% 5 χρόνια μετά την έναρξη του προγράμματος. Αυτά που έλεγες πριν, τα πάρα πολλά, 23,8% είναι λοιπόν, και μόλις λοιπόν 2 χρόνια πριν τελειώσει και το πρόγραμμα. Επομένως, να ξέρουμε καμιά φορά πώς έχουν τα πράγματα με αριθμούς, γιατί μένουν και έχουν τη δική τους σημασία και δεν μπορεί να τους αμφισβητήσει και κανείς, έτσι. Πάω και στη Γιούλη Παπαδοπούλου για να την ρωτήσω, επειδή είδαμε και κάποιες σημαντικές αναρτήσεις τις τελευταίες ημέρες και ώρες. Ένα σύντομο σχόλιο θέλω να μου πεις για το τι συμβαίνει με τον κύριο Ρουμελιώτη, αντιπεριφερειάρχης, έτσι, του κύριου Τατούλη. Ναι. Έχεις γράψει αρκετά. Εντάξει, μας προκαλεί και του τα λέμε. Μας δήλωνε πριν από ένα χρόνο ότι ήταν καθαρός ουρανός και δεν φοβόταν τίποτα. Όντας μέλος του ΔΣ της ΓΑΜΑ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και πρόεδρος του Κυνηγετικού της Τρίπολης επί δεκαετίες. Έτσι έβγαινε άλλωστε και πρώτος σύμβουλος στην περιφέρεια. Είναι υπόλογος τώρα στη δικαιοσύνη. Συγγνώμη. Είναι υπόλογος στη δικαιοσύνη, δεδομένου ότι έχει βγει ένα βούλευμα στην Πάτρα με το οποίο όλο το ΔΣ της περίοδου Μαρκόπουλου, δηλαδή πριν καθαιρεθεί το ΔΣ της ΓΑΜΑ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας, όλες εκείνες οι διοικήσεις οφείλουν να λογοδοτήσουν για μία τρύπα η οποία βγήκε σε ύψος πάνω από 1.000.000 ευρώ, συγκεκριμένα 1.300.000. Συγγνώμη, αλλά είμαι στην αποδομή μιας ίωσης. Αυτό λοιπόν κρατιέται επτασφράγιστο μυστικό, όπως επίσης επτασφράγιστο μυστικό κρατιέται και μια τριμελής επιτροπή διορισμένη από την αποκεντρωμένη περιφέρεια Δυτικής Στερεάς, Πελοποννήσου και Ιωνίων, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη τον οικονομικό έλεγχο του Κυνηγητικού Συλλόγου Τρίπολης επί ημερών Ρουμελιώτη, μέχρι 1η Ιουνίου που καθαιρέθηκε δηλαδή, γιατί τώρα έχει διοικούς ο κυνηγητικός. Σε αυτό το δεύτερο κομμάτι του οικονομικού ελέγχου, δηλαδή του Κυνηγητικού Συλλόγου Τρίπολης, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αγκάθι. Καταρχάς έχει φοβερές ευθύνες και δεν βγαίνει ποτέ να δημοσιοποιήσει κάτι ο Δασάρχης Τρίπολης, ο οποίος είναι υποπτεύουσα αρχή του Κυνηγητικού Συλλόγου.
Έτσι. Δεν έχει βγάλει ακόμα ένα πόρισμα για τον κυνηγετικό σύλλογο Τρίπολης τόσα χρόνια που λέμε και γράφουμε και που ξέρει τι γίνεται. Και καθαιρέθηκε και η διοίκηση και θα έπρεπε να έχει ήδη τελειώσει το πόρισμα και να έχει φτάσει στον εισαγγελέα. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ο οικονομικός έλεγχος του κυνηγετικού συλλόγου. Και να ξέρετε ότι όταν αποχώρησε ο κ. Ρουμελιώτης και η Συναυτό που αποτελούσαν το τότε ΔΣ, εξαφάνισαν και τον υπολογιστή που υπήρχε στο σύλλογο. Μάλιστα. Παράτησαν έναν άλλον παμπάλαιο, ο οποίος δεν είναι ο υπολογιστής που έχει μέσα όλα τα στοιχεία και δεν ξέρει κανείς που είναι ο υπολογιστής, αλλά δεν τον έχει ψάξει και η ασφάλεια να τον βρει. Κάποιοι ξέρουμε που είναι, αλλά δεν μπορούμε να βγούμε και να πούμε ότι είναι εκεί, γιατί δεν έχουμε η διαγνώμη επ' αυτού, έχουμε μαρτυρίες άλλων. Έτσι. Να. Γιατί λοιπόν γίνεται οικονομικός έλεγχος στον κύριο Ρουμελιώτη και επί των δεκαετιών της θητείας του χωρίς τον υπολογιστή? Θα έπρεπε να έχει κινηθεί διαφθορά, να έχουν έρθει οι αδιάφθοροι στην Τρίπολη, να το ψάξουν ακόμα και στα κοτέτσια. Και όχι να παίζεται να βγει ένα πόρισμα με ελλειπή στοιχεία, γιατί μιλάμε για τρύπες από χρήματα τα οποία δεν είναι δικά τους, όπως μας είπε κάποτε σε ένα συμβούλιο με ιδιαίτερη παρησία και θράσος. Δεν είναι δικά τους αυτά τα λεφτά. Είναι λεφτά του κόσμου δηλαδή των μελών τους, και από αυτά τα λεφτά, των αδειών δηλαδή που εισπράττουν, είναι πολλά τα λεφτά του δημοσίου. Ένα μέρος είναι εκείνο που μένει στο σύλλογο για τις ανάγκες του και για κάποια θέματα. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Ρουμελιώτης είναι και μάρτυρας, αν δεν κάνω λάθος, στην υπόθεση που έχει να κάνει με τον Περικλή Μαντά και τα όσα είχε αναφερθεί και τα όσα είχαν αναφέρει. Έχει αυτό το. Τέλος πάντων, μια μικρή λεπτομέρεια βάζω στην όλη κατάσταση. Λοιπόν, Γιούλη, θα τα ξαναπούμε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τη Γεωργιάνα Αγωστοπούλου τη Δευτέρα ή συνέχεια. Με τα όσα πρόκειται να ακούσουμε στο πρωινό του ραδιοφώνου του Best 97,3. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε εμείς τα υπόλοιπα θέματα. Εκλογές πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σάββατο στο υπεραστικό κτέλ του νομού Μεσσηνίας, ώστε να αναδεχθεί πρόεδρος μετά από την παρέτηση του Νικήτα Μπούρα. Έπειτα από την ψηφοφορία, πρόεδρος εξελέγει με μεγάλη διαφορά ο μέχρι τότε αντιπρόεδρος Γιάννης Κάντζας. Έπειτα από εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στο υπεραστικό κτέλ του νομού Μεσσηνίας, ώστε να αναδειχθεί ο πρόεδρος μετά την παρέτηση του Νικήτα Μπούρα, την ψηφοφορία εκλέχτηκε ο μέχρι τότε αντιπρόεδρος Γιάννης Κάντζας. Στις 2 Μαρτίου το προηγούμενο Σάββατο πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη του νέου πρόεδρου της εταιρείας μας, του υπεραστικού κτέλ, όπου οι συνάδελφοι με τίμησαν με την ψήφο αλλά και την εμπιστοσύνη τους. Με ρήμνα δική μου αλλά και της εταιρείας, είναι η συνέπεια και η αναβάθμιση των υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό που μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Ο νέος πρόεδρος είναι έτοιμος να πάει το κτέλ ένα βήμα μπροστά, με γνώμονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε τους πολίτες της Μεσσηνίας να ταξιδέψουν με το πιο ασφαλές και οικονομικό μέσο που είναι το λεωφορείο. Και το λέω αυτό γιατί στη δύσκολη εποχή που ζούμε, η οικονομική κρίση έχει αγγίξει και τον κλάδο μας. Διότι η τιμή των καυσίμων συνεχώς ανεβαίνει, φορολογικά είμαστε επιβαρημένοι, η συντήρηση του στόλου είναι πολυδάπανη και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ΚΤΕΛ είναι μια εταιρεία η οποία απασχολεί εκατοντάδες υπαλλήλους, γι' αυτό και πρέπει να είναι λειτουργική και βιώσιμη. Έναρξη για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων που αφορούν στο επίδομα νοικίου. Η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου και θα γίνονται οι αιτήσεις, άνοιξε με τους δικαιούχους να λαμβάνουν ποσά από 70 έως 200 ευρώ, 10 ευρώ ανά μήνα. Σημειώνεται ότι με την πρώτη δόση θα καταβληθούν και αναδρομικά για τους μήνες. Προηγήθηκαν από την πρώτη του έτους. Άνοιξε πλατφόρμα για το επίδομα ενοικίου, ωστόσο η σελίδα πέφτει συνεχώς. Φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση. Πρέπει να προσθέτουν στα λογιστικά γραφεία των λογιστών τους, αν όχι και μόνοι τους, και να κάνουν την αίτηση για την επιδότηση ενοικίου. Για να μπορέσει κάποιος να κάνει επιδότηση ενοικίου, θα πρέπει να υπάρχει μέσα περασμένο ηλεκτρονικά το μισθωτήριό του. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που τα μισθωτήρια είναι τα παλιά τα χειρόγραφα που είναι πρώτου 14, τα οποία μπορεί να είναι και ακόμα σε ισχύ. Αυτά τα μισθωτήρια λοιπόν το σύστημα δεν τα διαβάζει. Θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να περάσει μέσα το μισθωτήριο για να μπορέσει ο ενοικιαστής να κάνει την αίτηση για να πάρει την επιδότηση ενοικίου. Εάν μέχρι σήμερα δεν έχει περαστεί ηλεκτρονικά το μισθωτήριο, θα πρέπει να περαστεί αναδρομικά εκπρόθεσμα στην εφορία το μισθωτήριο, να πληρωθεί 100 ευρώ πρόστιμο από τον ιδιοκτήτη για να μπορέσει ο ενοικιαστής να πάρει αναδρομικά την επιδότηση ενοικίου από το Γενάρη του 19. Θα πρέπει μίνιμουμ το μισθωτήριο να έχει περαστεί μέχρι 29 Γενάρη για να μπορέσει να το διαβάσει το σύστημα.
Επίσης, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να είναι προσεκτικός στην ανάρτηση του μισθωτηρίου και θα πρέπει και στα δύο του λαπάκια του μισθωτηρίου να περάσει το ποσό του ενοικίου. Σε διαφορετική περίπτωση, το σύστημα διαβάζει το ποσό με τη μικρότερη τιμή. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει τιμή καθόλου στο μισθωτήριο σε ένα από τα δύο κουτάκια, θα διαβάσει την μηδενική τιμή και θα πετάξει εκτός συστήματος τον ενοικιαστή για την επιδότηση ενοικίου. Το ενδιαφέρον είναι αυξημένο, ενώ οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να συμβουλεύονται το λογιστή τους. Όπως τόνισε ο κύριος Μπόκαρης, υπάρχουν πάρα πολλές παγίδες τις οποίες θα πρέπει να εντοπίσουν. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γι' αυτό και η σελίδα έχει πέσει στο σύστημα και θα πρέπει πριν την υποβολή της αίτησης να ζυγίσει ο ενδιαφερόμενος και το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης στο ΚΕΑ, θα πρέπει να ζυγίσει. Ποιο το συμφέρει, το ΚΕΑ ή το επίδομα ενοικίου? Δεν μπορεί και τα δύο. Γιατί αν του εκκληθεί το επίδομα ενοικίου, θα πρέπει να πάει στα αρμόδια γραφεία του Δήμου να δηλώσει ότι παίρνει και το επίδομα ενοικίου και κατά αυτόν τον τρόπο βέβαια θα του μειωθεί και το ΚΕΑ. Δεν υπάρχει προθεσμία, είναι για όλο το χρόνο και όσοι κάνουν αίτηση μέχρι τέλος Μαρτίου θα πληρωθούν τέλος Απριλίου και αναδρομικά και τους τρεις μήνες. Από εκεί και πέρα θα πληρώνονται μήνα-μήνα. Επίσης μπορούν να γίνουν κάποιες διορθώσεις σε ορισμένα σημεία. Μία σειρά από δράσεις και προγράμματα εξελίσσονται στην αναπτυξιακή του Μιλητηρίου Μεσσηνίας, ένα πρακτικό εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση, διοίκηση και υποστήριξη μιας τουριστικής επιχείρησης. Ήταν το επιμορφωτικό σεμινάριο για τα ξενοδοχεία που έγινε χθες. Η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας, ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων της περιοχής και η ΕΤΑ Πελοποννήσου συνεργάστηκαν για να τρέξουν στα πλαίσια της διαβίου μάθησης και ενδυνάμωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας ένα αυτοχρηματοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο. Στην αναπτυξιακή εταιρεία του Επιμελητηρίου πραγματοποιείται μια ημερίδα, ένα σεμινάριο με θέμα την παρουσίαση του τρόπου κατάρτισης προϋπολογισμού μιας ξενοδοχικής μονάδας. Το σεμινάριο αυτό αφορά ξενοδοχεία μικρού βεληνικούς και μεγάλα, με βιβλία Β ή Γ κατηγορία. Εισηγητής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι του χώρου, είναι και καθηγητής πανεπιστημίου. Έχει μια εταιρεία η οποία κάνει αυτή τη δουλειά. Έχουμε συνεργαστεί στο Επιμελητήριο στο παρελθόν, έχει παρουσιάσει και άλλη μια ημερίδα και γενικότερα είμαι πολύ ικανοποιημένη. Η προσέλευση του κόσμου είναι αρκετή και γενικότερα βλέπουμε ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το σεμινάριο αφορούσε στελέχη, προϊσταμένους και ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων και ξενοδοχειακών μονάδων, ανεξαρτήτου μεγέθους. Και ήταν ένα πρακτικό εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση, διοίκηση και υποστήριξη μιας τουριστικής επιχείρησης. Επιτάπητος στέθηκαν ζητήματα που είχαν να κάνουν με τον προϋπολογισμό του ξενοδοχείου και τα επιχειρησιακά θέματα μιας ξενοδοχειακής μονάδας. Στην αναπτυξιακή του Επιμελητηρίου αυτή τη στιγμή υλοποιούνται τρία προγράμματα. Το ένα πρόγραμμα είναι το ΛΑΕΚ, πρόγραμμα επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ, το οποίο έχει να κάνει με την κατάρτιση των εργαζομένων των επιχειρήσεων. Καλό είναι γενικότερα να υπάρχει προσέλευση, καθώς το πρόγραμμα είναι όχι μόνο δωρεάν για την κατάρτιση, αλλά μάλιστα οι εργαζόμενοι αμείβονται και με 200 ευρώ. Γενικότερα δεν στοιχίζει κάτι στην επιχείρηση, παρά μόνο χρειάζεται τη συνένεσή της. Καλό είναι να υπάρχει κινητοποίηση. Το δεύτερο πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται είναι προγράμματα τεχνικών ασφαλείας, τα οποία είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, είναι υποχρεωτικά για όλες τις επιχειρήσεις και στην ΕΤΑ πραγματοποιούνται με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Και τέλος, το τελευταίο πρόγραμμα είναι ο ΕΦΕΤ, το οποίο είναι υποχρεωτικό για οποιαδήποτε επιχείρηση, έχει συνάφεια με τρόφιμο, εστίαση. Σε εξέλιξη δράση που διοργανώνονται στην Καλαμάτα με φόντο την ημέρα γαλλοφωνίας, μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση έλαβε η χώρα προχθές με αντικείμενο τη γαλλική γλώσσα μέσα από το παράδειγμα της ένταξης γαλλικής γαστρονομίας στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας εορτάζει την Παγκόσμια ημέρα γαλλοφωνίας με μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων. Φετινό θέμα του εορτασμού η γαστρονομία. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού, η οργάνωση και η εξαγωγή των εκδηλώσεων εργαστική ομάδα γαλλοφωνίας Καλαμάτας που αποτελείται από εκπαιδευτικούς γαλλικής γλώσσας του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εβδομάδα γαλλοφωνίας τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Φέτος συμπράττουν μαζί τη σημαντικοί άνθρωποι και φορείς της πόλης. Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχε και η πρώτη δράση, ένα στρογγυλό τραπέζι γαλλοφωνίας και γαστρονομίας που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Elite. Εκεί προσεγγίστηκαν διαπολιτισμικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες και καταδείχθηκε η λειτουργία της διάστασης της γαλλικής γλώσσας μέσα από το παράδειγμα της ένταξης της γαλλικής γαστρονομίας στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Στην εκδήλωση συμμετείχαν και μίλησαν ο Ζαν Μαρί Χόφμαν, εξέγερτη σεφ της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, η Ντίνα Νικολάου σεφ και ιδιοκτήτρια εστιατορίων στο Παρίσι, ο Κώστας Παπαδημητρίου οινολόγος επιχειρηματίας και ο Παναγιώτης Γαστροναύτης Παπανικολόπουλος, τροφολόγος και γαστρονομικός σύμβουλος επιχειρήσεων.
Κάθε άνοιξη ο Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος αναγεννιέται αφού γεμίζει χρώματα και αρώματα από 56 διαφορετικά είδη φυτών. Πριν από λίγες ημέρες, προσωπικότητας αρχείου πύργου βρέθηκε στην περιοχή εκτελώντας εργασίες κλαδέματος, αναδεικνύοντας την ομορφιά του. Η εμπλοκή του Δασαρχείου Πύργου στη δράση συντήρησης του Ολυμπιακού Βοτανικού Κήπου εντάσσεται στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας που έχει με τον Φυσιολατρικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχαίος Ολυμπίας, ο οποίος από το 2012 και έπειτα υιοθέτησε τον Βοτανικό Κήπο με την υποστήριξη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηλίας και του ΕΘΙΑΓΕ, με την υποσπονική καθοδήγηση του οποίου υλοποιούνται οι όποιες δράσεις και παρεμβάσεις χρειάζονται. Ο Βοτανικός Κήπος δημιουργήθηκε λίγα χρόνια μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασης του ευρύτερου αρχαιολογικού τοπίου που είχε δοκιμαστεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007. Σκέπτης, μπαίνοντας στο Βοτανικό Κήπο, μπορεί να γνωρίσει τα 20 είδη δέντρων, 20 είδη θάμνων και 16 είδη αρωματικών φαρμακευτικών ποών, τα οποία, όπως εξήγησε και ο Δασάρχης Πύργου Παναγιώτης Λάτας, αντιπροσωπεύουν τη χλωρίδα της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στις φυτεύσεις που έγιναν στο πλαίσιο του έργου αποκατάστασης. Ο Ολυμπιακός Δασοβοτανικός Κήπος, που δημιουργήθηκε μετά τις πυρκαγιές το 2007, αποτελεί ένα στολίδι και αποτελεί είδη τα οποία είναι στην περιοχή ευθύνης μας και έχει είδη της ντόπιας χλωρίδας της περιοχής μας. Νομίζω ότι είναι ευθύνη μας και υποχρέωσή μας να μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς στον ευπρεσπισμό του χώρου. Αυτό ήταν σημαντικό κομμάτι της φυσικής κληρονομιάς. Είναι ανάμεσα στο αρχαιολογικό μουσείο και στο αρχαιολογικό χώρο. Άρα οφείλουμε να βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου αυτός ο χώρος να είναι έτσι διαμορφωμένος που να δίνει την εντύπωση ενός ευπρεπούς χώρου, καθαρού και περιποιημένου από άποψη κλαδέματος και συντήρηση των δέντρων και των φυτών. Πριν από λίγες ημέρες, το εργατικό προσωπικό του Δασαρχείου προχώρησε σε κλαδεύσεις στα δέντρα για τους θάμνους του κήπου υπό τις οδηγίες του Δασαρχιπύργου αλλά και την επίβλεψη του αρχιεργάτη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηλίας, υπεύθυνου για τον κήπο, Βαγγέλη Γαβριλόπουλου. Παρούσης ήταν επίσης η πρόεδρος του Φυσιολατρικού και Πολιτιστικού Συλλόγου, Έλκη Σπυλοπούλου, που αποτελεί την στυλοβάτη αυτής της προσπάθειας, αλλά και η αντιπρόεδρος του Συλλόγου, η Ιωσήφινα Κωνσταντίνου, η οποία ευχαρίστησε τόσο το Δασαρχείο του Πύργου και την Εφορία Αρχαιοτήτων για τη συνεργασία, όσο και το Δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας για τη συνδρομή του με την προσφορά μέσων και εργαλείων για την υλοποίηση της δράσης. Έχουμε τη χαρά να κάνουμε αυτές τις εργασίες και βλέπουμε ήδη τον κήπο να χαίρεται μαζί μας. Να περάσουμε εμείς σε νέα από τον κόσμο. Παράταση διαδικασίας του Brexit ψήφισε το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ εκτέλεσαν τον αρχή μαφιόζο της Νέας Υόρκης. Με 412 ναι και 202 όχι, η Βουλή των Κοινοτήτων υπερψήφισε την πρόταση της κυβέρνησης για παράταση του άρθρου 50, δηλαδή για την καθυστέρηση του Brexit. Η συγκεκριμένη πρόταση προβλέπει ότι μέχρι τις 20 Μαρτίου το Βρετανικό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ψηφίσει επί της συμφωνίας της Τερέζα Μέι με τις Βρυξέλλες. Αν την υπερψηφίσει, τότε θα ζητηθεί μια μικρή τεχνική παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου για να περάσουν από τη Βουλή οι απαραίτητοι νόμοι. Αν η συμφωνία καταψηφιστεί, που είναι και το πιθανότερο, τότε η Μεγάλη Βρετανία θα ζητήσει μακρά παράταση και θα πάρει μέρος στις ευρωεκλογές του Μαΐου. Σήμερα επαναλαμβάνω την πεποίθησή μου ότι μια συμφωνία είναι εφικτή βάση του εναλλακτικού μας σχεδίου που μπορεί να αποσπάσει την πλειοψηφία της Βουλής. Επίσης, επαναλαμβάνω την υποστήριξή μας στην προσφυγή στη λαϊκή εντολή. Όχι ως πολιτικό μέσο για να ασκηθεί πίεση, αλλά ως μια ρεαλιστική επιλογή για να αρθεί το αδιέξοδο. Νωρίτερα, οι βουλευτές απέρριψαν τρεις τροπολογίες. Η πρώτη προέβλεπε νέο δημοψήφισμα, η δεύτερη να περάσει ο έλεγχος των διαπραγματεύσεων στη Βουλή και η τρίτη, την οποία είχε καταθέσει ο Τζέρεμι Κόρμπιν, την παράταση του άρθρου 50, ώστε να βρεθεί μια άλλη πρόταση που θα στηρίζεται από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Ο Κόρμπιν πετάει στα σκουπίδια τις ψήφους 17,4 εκατομμυρίων πολιτών αυτής της χώρας με το να γυρίζει την πλάτη του στο δημοψήφισμα, αθετώντας τα όσα είπε στην διακήρυξή του. Είναι η ώρα αυτή η Βουλή να ενεργήσει με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Είναι ώρα να ζητήσουμε μια παράταση που θα είναι ρεαλιστική. Προς ψήφιση είχε τεθεί και μια τέταρτη τροπολογία, την οποία τελικά απέσυρε ο εισηγητής της. Στόχο είχε να μπλοκάρει την Τερέζα Μέι από το να φέρει τη συμφωνία της προς ψήφιση για τρίτη φορά. Πλέον ο πρόεδρος της Βουλής είναι εκείνος που θα αποφασίσει αν η συμφωνία Μέι Βρυξελών θα έρθει προς ψήφιση. Νεκρός από τα πυρά εκτελεστή έπεσε ο μαφιόζος Φραντσέσκο Κάλι, αρχηγός της οικογένειας Καμπίνο της Νέας Υόρκης. Ο Κάλι δολοφονήθηκε ψυχρό μπροστά από το σπίτι του στο Staten Island. Γνωστός ως Frankie Boy, ο 53χρονος μαφιόζος δέχτηκε τουλάχιστον 6 με 7 σφαίρες και κατόπιν ο δράστης τον πάτησε με το φορτηγάκι που οδηγούσε.
Η Καμπίνο είναι μία από τις 5 παλαιότερες οικογένειες μαφιόζων της Νέας Υόρκης. Ο Κάλ είχε συλληφθεί το 2008, αλλά είχε αποφυλακιστεί μετά από 16 μήνες. Μέχρι στιγμή... Delta Motors. Ένα όνομα εγγύηση στο χώρο της αυτοκίνησης. Delta Motors Δημητρούλιας. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Hyundai και Kia για τον ομό Μεσσηνίας. Επίσης, εξειδικευμένο συνεργείο Opel. Delta Motors. Νέα είσοδος Καλαμάτα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό βελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα. Ακούστε καλύτερα. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Best 97,3.